Αγαπητοί τηλεθεατές, είναι το δεύτερο 24ωρο περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όπου με μία απλή ματιά θα διαπιστώσουμε ότι το 95% των ανθρώπων που κυκλοφορούν στην πλατεία της Κοζάνης φοράνε μάσκα. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν συναθροίσεις άνω των 9 ατόμων. Βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει να δέχεται τα μέτρα, να τα εφαρμόζει τα μέτρα, τα οποία θα ισχύσουν μέχρι τη Δευτέρα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις και εστίασης και λιανικού εμπορίου δέχονται μεγάλη πίεση μετά από αυτό το σοκ που έχουν υποστεί οι πολίτες Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Πώς φαίνονται αυτά τα μέτρα? Καλά είναι. Πρέπει να προστατευτούμε. Βέβαια. Πιστεύετε ότι θα είμαστε σε λίγες μέρες πάλι και πάλι ελεύθεροι, θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα? Έτσι λένε, ξέρω εγώ. Από το συγγενικό σας περιβάλλον, από τους φίλους σας, πιέζονται οικονομικά οι άνθρωποι μετά από αυτά τα μέτρα? Αν δεν τα ξέρω αυτά. Γενικότερα, πώς βλέπετε τον κόσμο, πώς κινείται? Είναι φοβάται, τρομοκρατημένος, αισιόδοξος? Άλλοι φοβούνται, άλλοι δεν φοβούνται, άλλοι, ανάλογα. Ανάλογα τον άνθρωπο, λέω. Πολλοί δεν φοβούνται, πολλοί φοβούνται. Κατάλαβες. Τι να πω. Είστε καλά. Μπορεί και έχω μπει. Τι πιστεύετε για αυτά τα μέτρα που μας επέβαλαν τις μάσκες, θα αποδώσουν? Καλά είναι, αγοράω να ποιος τα κάνει. Λίγα άτομα είμαστε, δεν βλέπεις εδώ στην πλατεία. Λίγα άτομα είμαστε που φοράμε τη μάσκα. Οι άλλοι, το μπαγκά κάνει τον έξυπνο, ξέρω εγώ. Πιστεύετε ότι θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό το πράγμα? Άμα πάει πειθαρχία καλή όπως πάμε, καλά είναι. Θα φανεί. Γενικά την πόλη πώς τη βλέπετε εσείς? Βλέπω νικρή. Νικρή, ο κόσμος δεν βγαίνει από τα σπίτια. Από αυτό και μόνο. Καλά πάμε, ξέρω εγώ. Κύριε Καρακασίδη, εσείς σαν εκπρόσωπος της ΕΟΡΔΕΑΣ, μπήκατε κι εσείς στη διαδικασία των περιοριστικών μέτρων, αν και η Πτολεμαϊδα δεν έχει τόσα κρούσματα. Τι έχετε να πείτε περί τούτου? Εντάξει, όλοι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της πανδημίας. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά όλοι τα μέτρα τα οποία μας έχουν πει εδώ και καιρό. Οπωσδήποτε μάσκα σε όλους τους χώρους, παντού, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Πιστεύετε ότι η οικονομία της περιοχής δηλαδή θα διατηρήσει την κατάστασή της, αυτή την κατάσταση, δηλαδή θα ομαλοποιηθούν τα πράγματα στο οικονομικό επίπεδο? Κοιτάξτε να δείτε, η οικονομία της περιοχής έχει κλονιστεί ήδη από την μεταλλιγνητοποίηση. Ήρθε έδεση τώρα, θα πω, με τον ιό, και οπωσδήποτε, όπως όλοι σε όλη τη χώρα, έτσι και η δικιά μας η περιοχή ακόμα περισσότερο, η οικονομία της έχει κλονιστεί, και να δούμε πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Θα μιλήσω, πες μου, πώς τα βλέπεις αυτά τα μέτρα? Πώς τα βλέπεις αυτά τα μέτρα? Τα μέτρα βλέπω πρέπει να αποδώσουν. Έτσι, άμα συνεχιστεί αυτό με τις μάσκες, θα αποδώσουν. Το άλλο τι να πούμε, θα περιμένουμε να δούμε. Γενικά την οικονομία της πόλης πώς τη βλέπετε? Η οικονομία της πόλης καλά πάει, παρόλα έτσι που βλέπω εγώ. Συντηρητικά λίγο, αλλά έχει. Ο κόσμος έχει, δόξα τον. Εμείς ακόμα εδώ κρατάμε. Όσο είμαστε συνταξιούχοι, βλέπω, είμαστε πολλοί από το δημόσιο, από τη ΔΕΗ, από τον ΟΤΕ, τον ΡΑΤΑΛ, και κρατιέται λίγο η οικονομία. Αργότερα τι θα γίνει? Περιμένετε και τα αναδρομικά τώρα των συντάξεων, ε? Περιμένουμε, υποσχέθηκα να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε. Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.